Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Το Προξενιό της Ιουλίας. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, κάποια μυστικά κάνουν την Κυριακούλα να σκεφτεί για πρώτη φορά το ενδεχόμενο ότι ο Γρηγόρης της και η Ιουλία να είχαν βρεθεί ερωτικά πριν από το γάμο τον Προβιό. Η Χάδο προχωρά σε μια αποκάλυψη που ταράζει τον Χρήστο. Του λέει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για το θάνατο της μητέρας του, αφού εκείνη αυτοκτόνησε. Αυτή η αποκάλυψη φέρνει μια νέα μεγάλη κρίση στον Χρήστο, που αναρωτιέται γιατί κανείς μέχρι τώρα δεν του έχει ξεκαθαρίσει τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Η Ιουλία προβληματίζεται με τις αντιδράσεις του νεαρού και θέλει να τον βοηθήσει, ενώ εκείνος θυμώνει με όλους και με όλα. Ο αντίκτυπος που έχει στην Ιουλία, η έκρηκτη κατάσταση κάνει τον Γεωργίκη να αναλάβει δράση, προκειμένου να βοηθήσει τον Χρήστο να αντιμετωπίσει τα θέματα της ενηλικίωσης με πιο όριμο τρόπο. Όμως η αντίδραση του Χρήστου θα είναι εντελώς απρόβλεπτη. Την ίδια στιγμή, η υποψία ότι ο Γρηγόρης και η Ιουλία έχουν βρεθεί ερωτικά πριν από το γάμο κινητοποιεί την Κυριακούλα, που ανησυχεί για το ενδεχόμενο μιας εγκυμοσύνης. Μετά τη νέα κρίση του Χρήστου, ο Γεωργίκης προσπαθεί να τον ηρεμήσει, ζητώντας τη βοήθεια του Στασινόπουλου. Με αυτή την αφορμή, αλλά και για να καθησυχάσει την Ιουλία, ετοιμάζεται να ανοίξει το σπίτι σε συναντήσεις και τραπέζια. Παρά τις αντιδράσεις της Χάδος, καλεί πρώτους και καλύτερους τους κουμπάρους του ζεύγους, τη Φιλιό και την οικογένειά της. Πηγαίνοντας να τους προσκαλέσει όμως, θα προκαλέσει άθελά του μία νέα συνάντηση του Γρηγόρη με την Ιουλία. Αυτό το αναπάντεχο τετατέτ πυροδοτεί μία νέα ένταση και θα κάνει έξαλλη τη Στάσα, που τον απειλεί και πάλι να μείνει μακριά από την κόρη της. Την ίδια ώρα, ο Ζαφυρής νιώθει τύψεις για το θάνατο του Φώτη και αποφασίζει να πάει για εξομολόγηση στον Επιφάνιο. Όμως ο Καλόγερος τον αντιμετωπίζει με αυστηρότητα. Στο μεταξύ, η Φιλιό προχωρά βήμα-βήμα για την κατάκτηση του Γρηγόρη.